πιέσεων τον πολιτικό αναλυτή Δ. Γιάννο Χαραλαμπίδη, φιλοξενούμε απόψε στις τομές. Γιάννο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχήν, η εκτίμηση λίγες 48 ώρες πριν από την πεντάμερη ποια είναι? Υπάρχουν δύο εκδοχές. Ή θα προχωρήσουμε σε ένα κοινό ανακοινωθέν, στο οποίο θα υπάρχει η πολιτική ισότητα, την οποία η κάθε πλευρά θα ερμηνεύει όπως θέλει, συνομοσπονδιακά, ομοσπονδιακά κτλ. Ή θα υπάρχει ναυάγιο. Εγώ συγκλίνω με την πρώτη, ότι δηλαδή θα εξευρεθεί μια φόρμουλα για να διατηρηθεί η διαδικασία ζωντανή. Αυτός είναι ο στόχος όλων των εμπλεκομένων μερών. Ναι. Παρά τα αυτά, γίνεται συνεχώς λόγος αυτές τις μέρες, Γιάννο, και στην αντιπαραθέσεις στις πολιτικές περί διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, περί της συνομοσπονδίας την οποία απαιτούν οι Τούρκοι, και αναρωτιέται κανείς, διασφαλίζονται ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες είτε με τη μία μορφή είτε με την άλλη μορφή λύσης? Διατηρείται και διασώζεται η διατήρηση και η συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας? Κύριο, το ερώτημα ειδικό στη συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι εφόσον δεν θα κατατεθεί νέα αίτηση ένταξης στον ΟΗΕ ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε υπάρχει συνέχιση του προηγούμενου κράτους. Όμως υπάρχει και το παράδειγμα της Σοβιετικής Ένωσης. Δηλαδή, συνέχεια του κράτους είναι η Ρωσία, που δεν υπέβαλε αίτηση ένταξης στον ΟΗΕ, αλλά ούτε η Ουκρανία ούτε οι Βαλτικές χώρες υπέβαλαν αίτηση ένταξης στον ΟΗΕ και δεν είναι συνέχεια της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο. Το κράτος σήμερα της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ενιαίο. Αποτελείται από μία και μόνο πολιτεία. Στην περίπτωση διζωνικής, για παράδειγμα, ομοσπονδίας, αυτό το κράτος διαλύεται και θα αποτελείται από τις ελεύθερες περιοχές με εδαφικές αναπροσαρμογές, και από την άλλη πλευρά θα υπάρχει το σημερινό ψευδοκράτος, το οποίο θα αναγνωριστεί ως ισότιμο συνιστόν κράτος, και έτσι θα γίνει το παγκόσμιο πρωτότυπο, όπου το άρθρο 2, παράγραφος 4, δηλαδή αυτό που λέει ότι απαγορεύεται η νομιμοποίηση οποιασδήποτε αρχής οντότητας ή κράτους προέκυψε από τη βία των όπλων, θα αναγνωριστεί ταυτοχρόνως, για να συμβεί κάτι τέτοιο, και αυτό το έχουμε δεχθεί. Οι Έλληνες που θα επιστρέψουν στο Βορρά με ποσοστώσεις δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου σε εθνικές εκλογές, για να υπάρχει πάντα τουρκικό συνιστόν κράτος στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Αυτή είναι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία που έχουμε δεχθεί και πάμε για τα περαιτέρω. Ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννο Χαραλαμπίδη. Με ενθουσιασμό χαιρετίζουν οι Αρμένοι σε ολοκλήρω τον κόσμο την αναγνώριση της γενοκτονίας από τον Τζο Μπάιντεν. Διάχυτο ήταν το αίσθημα χαράς και δικαίωσης κατά τη διάρκεια μεγάλων εκδηλώσεων.